Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Λίγα γνωστά εδάφια θέλω να διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 941, κεφάλαιο 6, σίγμα κεφάλαιο από το εδάφιο 60 μέχρι το τέλος. 941, Ιωάννης 6, 60 μέχρι το τέλος. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαντες είπων, σκληρός είναι ούτως ο λόγος. Τι δύναται να ακούει αυτόν? Νοεί σας δε ο Ιησούς εν αυτό, ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπε προς αυτούς, τούτο σας σκανδαλίζει? Εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου, ανεβαίνοντα όπου ήτο το πρώτερον, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί, η σάρξ δεν οφείλει ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι, πλην είναι τινές από εσάς ή τινές δεν πιστεύουσι. Διότι ήξερεν εξ αρχής ο Ιησούς τίνες είναι οι μη πιστεύοντες και τι είναι ο μέλλον να παραδώσει αυτόν. Και έλεγε, για τούτο σας είπον ότι ουδείς δύναται να έρθει προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου. Έκτοτε, πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις το πίσω και δεν περιπάτουν πλέον μετ' αυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους 12, μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε? Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να θέλουμε υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς επιστέψαμεν και γνωρίσαμεν ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, δεν έκλεξα εγώ εσάς τους 12 και εις από εσάς είναι διάβολος? Έλεγε δε τον Ιούδαν, τον Σίμωνος, τον Σκαριώτην, γιατί ούτως εις ον εκ των 12 έμελε να παραδώσει αυτόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ιησού Χριστός, απεσταλμένος από τον Πατέρα Θεό, κήρυτε για τη Βασιλεία του Θεού, έλεγε μετανοείτε διότι πλησίασε η Βασιλεία του Θεού, έκαμε θαύματα πολλά και οι άνθρωποι βλέπανε ότι ο Θεός είναι μετ' αυτού. Γι' αυτό και ο Νικόδημος πήγε τη νύχτα και λέει, εξεύρωμεν ότι από Θεού είσαι, διότι αυτά τα οποία εσύ κάμνεις δεν μπορεί να τα κάνει άνθρωπος εάν δεν είναι ο Θεός μετ' αυτού. Και πολλοί προβληματιστήκανε, άλλοι τον κυνηγούσανε για τα θαύματα τα οποία έκαμε το Σάββατο, αλλά ο Ιησούς Χριστός έλεγε πάντα την αλήθεια. Και εδώ τους λέει και πιο πριν ότι όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζώνη αιώνιον και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη σχάτη ημέρα. Και μερικοί από τους μαθητές είπανε, σκληρός είναι ο λόγος. Αλλά ξέρετε τι μου ήρθε? Ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι σκληρός. Το πρόβλημα είναι η καρδιά του ανθρώπου. Πότε δέχεται το λόγο του Θεού ως πολύ ευλογημένο, καλό, έχει χαρά όταν τον ακούει, και άλλες φορές σκληρός ο λόγος. Σκληρός ο λόγος για τον άνθρωπο, τον οποίο δεν δέχεται, αλλά δεν είναι σκληρός ο λόγος του Θεού. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, λέει, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Θέλουμε τη ζωή, γι' αυτό ήρθαμε στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνήτες αυτών είναι πνεύματι και αληθεία. Αυτοί είναι οι αληθινοί προσκυνητές. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας κάλεσε και μας έκανε αληθινούς προσκυνητές. Όχι να προσκυνάμε είδωλα, που κάποτε σε μερικούς από εμάς ήταν οι θεοί μας αυτοί, τώρα όμως νεκροί, λέει, κατά τις παραβάσεις και ανομίας αναζωπίσαν ημάς. Και αυτό λέει Θεού το δώρο, όχι λέει, από τα έργα σας, αλλά δε της πίστεως. Αυτή είναι η χάρη του Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε ότι πολλοί, λέει, φύγανε και μείνανε μόνο οι 12 μαθητές. Και τους ρωτάει ο Κύριος, μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?
εμείς σαν άνθρωποι συνηθίζουμε όταν κάποιος αποκάμει ή όταν κάποιος κρυώσει στα πνευματικά να τρέξουμε, να βοηθήσουμε, να τον φέρουμε πάλι στην εκκλησία. Ο Κύριος λέει, μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς? Θα ήθελα να δω τους μαθητές εκείνη την ώρα που φύγανε πιο πολύ. Τι άραγε θα σκεφτόντουσαν, τι άραγε θα ήταν μέσα στις καρδιές τους? Οι πιο πολλοί φύγανε και μείνανε 12. Μήπως είμαστε λάθος? Μήπως πράγματι ο Λόγος του Θεού είναι σκληρός? Μήπως πιστεύσαμε Ματέως? Μήπως Ματέως αγωνιζόμαστε? Κι όμως αυτοί οι 12 μείνανε. Άμα θέλετε μπορείτε να φύγετε κι εσείς. Δεν τους είπε ο Κύριος τους 12, σας παρακαλώ, εσάς που σας έκλεξα με το όνομα, μείνετε, σας παρακαλώ, μη φύγετε όπως κι άλλοι. Δεν το έκανε αυτό ο Κύριος και με κάνει μεγάλη εντύπωση. Θέλετε να φύγετε, φύγετε κι εσείς. Και αν φεύγανε και οι 12 μαθητές, τι θα γινότανε μετά? Θα έκλειγε ο Κύριος άλλους 12 και θα είχαμε άλλα ονόματα. Δεν είχαμε Πέτρο, δεν είχαμε άλλα ονόματα, δεν είχαμε Ιωάννη, θα είχαμε άλλα ονόματα. Γιατί ο Κύριος, αδέρφια, δεν, το έργο του δεν εξαρτάται από μας. Θέλει να μας χρησιμοποιήσει για το έργο του, αλλά εμείς άμα δεν θέλουμε θα βρει άλλος ο Κύριος. Σημασία έχει ότι το έργο του Θεού θα αυξηθεί, θα έρθουν οι ευλογίες οι μεγάλες, αλλά εγώ που θα είμαι? Θέλω να είμαι κι εγώ μέσα σε αυτές τις ευλογίες, να τις ζήσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει ο Πέτρος, Κύριε, προς τι να θέλουμε νυπάγει? Πού να πάμε, Κύριε, σε ποιο να πάμε? Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς επιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Γι' αυτό δεν φύγανε. Γιατί γνωρίσανε σε ποιον επιστέψανε. Και όπως ο Παύλος λέει, γνωρίζω σε τι να επίστευσα. Γνωρίζουμε και μάλιστα πολύ καλά σε ποιον πιστεύσαμε. Έτσι νομίζουμε μερικές φορές. Έτσι νομίζουμε. Και μακάρι να γνωρίζουμε. Αλλά ξέρετε ότι αυτό που μας τραβάει να ερχόμαστε στην εκκλησία, που μας τραβάει να έχουμε κοινωνία με τα λίλων, να παίρνουμε το σώμα και το αίμα κάθε Κυριακή, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, τι είναι αυτό που μας τραβάει? Ο αδελφός είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι, και πράγματι είναι έτσι, ότι εξαρτούνται από το κομπιούτερ, εξαρτούνται από το ίντερνετ, και υπάρχει μια λέξη συγκεκριμένη, αυτό είναι μια αρρώστια, είναι ένα πάθος. Και σκεφτόμουν, όταν το έλεγε ο αδελφός, εμείς γιατί να μην έχουμε αυτό το πάθος να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού? Αυτό το πάθος, γιατί να μην το έχω, να διαβάζω το Λόγο του Θεού? Αυτό το πάθος που είναι ένα καλό για τα πνευματικά. Αυτό το πάθος, έτσι, να έρχομαι στην εκκλησία του Χριστού, να μην λείπω ποτέ, να έχω κοινωνία με τους αδελφούς. Γιατί να μην το έχουμε αυτό? Γιατί αυτό μας συμφέρει. Τα άνω, λέει, ζητείτε, μη τα επί της γης, λέει ο Λόγος του Θεού, τα άνω. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σε εμάς? Ότι τα άνω δεν τα βλέπουμε, τα επίγεια τα βλέπουμε. Θέλω να αγοράσω ένα καινούριο κομπιούτερ, το βλέπω. Ένα καινούριο αυτοκίνητο, το βλέπω. Κάτι καινούριο, το βλέπω αυτό. Αλλά τα πνευματικά δεν τα βλέπω. Αλλά λέει ότι δεν περιπατούμε, λέει, κατά της όψεως, αλλά, λέει, κατά της πίστεως. Μπορώ όμως και τα πνευματικά και τα ουράνια τα βλέπω. Μάλιστα με τα πνευματικά τα μάτια. Μπορώ να έχω αυτή την πίστη ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει.
Μπορώ να βλέπω την ευλογία η οποία έρχεται, αλλά με τα πνευματικά μου τα μάτια. Και αυτές οι ευλογίες του Θεού που μας δίνει, αυτές μένουνε. Ενώ τα άλλα τα πρόσχερα, τα επίγεια, δεν μένουνε. Χάνονται. Και στον ουρανό τι θα πάρουμε μαζί, τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί. Απ' τη μια μεριά είναι καλό. Γιατί το κόντο είναι μείον, δεν θα το πάρουμε μαζί στον ουρανό. Δόξα τω Θεώ. Αυτά που χρωστάμε δεν θα τα πάρουμε μαζί. Δόξα τω Θεώ. Ούτε αυτά που μας αρέσουν δεν θα τα πάρουμε μαζί. Τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί. Ο Ιώβ είπε, λέει, γυμνός ήρθα, λέει, γυμνός θα φύγω. Έτσι όπως ήρθα στον κόσμο, έτσι θα φύγω και, στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Κύριο που ήρθε στη ζωή μας, που έκανε αυτό το θαύμα, που μας ήρθε και μας άλλαξε τελείως. Άλλον άνθρωπο μας έκανε. Ήμασταν άλλος με θλίψη, άλλος με μελαγχολία, άλλος με ναρκωτικά, άλλος με πάθη και επιθυμίες. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός, μας ελευθέρωσε και μας έκανε νέο άνθρωπο. Τα παλιά παρήρθαν, λέει, τα καινούρια έγιναν πάντα νέα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα έμπροσθεν επεκτείνομαι στα αυτά που είναι μπροστά, όχι στα πίσω, όχι στα χθεσινά, στα μπροστά. Γιατί είναι εύλογα και είναι αιώνια. Και ο Λόγος του Θεού δεν είναι σκληρός. Ο Λόγος του Θεού είναι όπως είναι, ο οποίος είναι αληθινός, είναι αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός πάντα κήρυξε την αλήθεια. Και στο τέλος έλεγε, ο έχουν οτίον, ας ακούει. Άλλοι είχαν αυτοί, άλλοι δεν είχαν αυτοί. Άλλοι είχαν αυτοί, άλλοι δεν είχαν αυτοί. Αυτοί που δεν είχαν φεύγανε. Αυτοί που είχαν μένανε. Και ο Λόγος του Θεού ενεργούσε μέσα τους και γινόταν μια ευλογία. Ο Κύριος να μας ευλογεί.